Γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Λοιπόν, πραγματικά έχουμε να τα πούμε τόσο πολύ καιρό που νιώθω λες και δεν είχα ποτέ κανάλι πριν. Γιατί εντάξει, άλλο το vlog και άλλο αυτή η αμεσότητα. Νιώθω πραγματικά ότι σας μιλάω όταν είμαι εδώ. Δεν θα πρέπει να είμαι τόσο χαρούμενη, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι έχει σπάσει όλο μου το κινητό από την πίσω πλευρά. Τώρα δεν μπορώ να σας το δείξω γιατί με αυτό τραβάω. Να μου γράψετε πώς θα περάσετε στις διακοπές σας, να μου πείτε τα δικά σας νέα. Εγώ πέρασα πάρα πολύ όμορφα, ήταν έτσι πολύ ωραίες διακοπές, γιατί τα νησιά ήταν σχετικά άδεια. Βέβαια αυτό δεν είναι και πολύ καλό, γιατί με όλη αυτή την κατάσταση λίγο δεν είναι και πολύ καλό για την οικονομία, για όλους μας βασικά θα πω καλύτερα. Και ήρθα σήμερα εδώ και είπα, δεν κάνουμε ένα βιντεάκι? Και θα κάνω σήμερα ένα signature makeup που κάνω εγώ πολύ συχνά και το αγαπώ πάρα πολύ. Και πρόσφατα έκανα ένα μακιγιάζ σε μια κοπέλα, το ανέβασα στο επαγγελματικό μου προφίλ που θα δείτε εδώ πέρα. Έτσι πήρα πολλά μηνύματα για να κάνω αυτό το μακιγιάζ σε βίντεο και αποφάσισα να το κάνω έτσι λίγο πιο δικό μου, όπως το κάνω στον εαυτό μου, εννοώ, όχι ότι εκείνο δεν ήταν δικό μου, για να το κάνω πάνω μου για να το δείτε και εσείς. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι ένα πολύ εύκολο make-up, το οποίο γενικά απλά θέλει λίγο περισσότερη τεχνική σε σχέση με άλλα make-up. Πάμε να δούμε πώς έκανα αυτό το make-up. Θα ξεκινήσω το μακιγιάζ μου βάζοντας την Bobbi Brown Cream, η οποία είναι η Hydrating Face Cream. Παιδιά, αυτή η κρέμα είναι ό,τι καλύτερο έχω βάλει στο πρόσωπό μου. Σας τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Περιμένετε να βγάλει 50% η Bobbi Brown. Και γενικά απτάτικα την πήρα εγώ έτσι με 50%. Την πήρα δηλαδή μισή τιμή, από 60 ευρώ την πήρα 30. Αξίζει full τα λεφτά της. Είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορείς να βάλεις σε ένα πρόσωπο για την προετοιμασία του μακιγιάζ. Τέλεια, αφού έβαλα την κρεμούλα μου, ενυδάτωσα το πρόσωπό μου. Λάμπει τώρα όπως βλέπετε. Θα περάσω σε ένα σπρέι το οποίο είναι καινούριο λανσάρισμα. Το λάτρεψα, μυρίζει υπέροχα και μιλάω για τις Maybelline το Glass Spray. Θα το βάλω και πριν και μετά στην επιδερμίδα μου. Έχει φρουτώδες μυρωδιά και αφήνει το δέρμα τόσο ωραίο, τόσο λαμπερό πραγματικά. Από MAC θα χρησιμοποιήσω το Painterly Pro Longer Pot. Λοιπόν, είναι μία βάση για τα μάτια αυτή, την οποία αν θέλεις να σου κρατήσει για όλη την ημέρα το μακιγιάζ σου, πρέπει να τη χρησιμοποιήσεις. Είναι πάρα πολύ ωραία, έχει και αποχρώσεις. Σιγά σιγά χάνω τη φωνή μου, δεν έχω κορονοϊό, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι πρωί ακόμα βέβαια. Την ζεσταίνω έτσι λίγο στο χέρι μου για να μπορέσω να την πάρω πιο εύκολα. Έχει πολύ ισχυρή κάλυψη. Πολύ προσοχή γιατί στεγνώνει πολύ γρήγορα. Αυτό. Βάλαμε και στα δύο μάτια μας την βάση, η οποία στεγνώνει ματ, όπως θα δείτε. Θα ξεκινήσω με το μολύβι από Maybelline, το οποίο το έχω φτάσει σχεδόν στο τέλος. Είναι το Tattoo Liner Gel Pencil. Είναι ένα διάβροχο μολύβι, το οποίο θα τοποθετήσουμε εμείς στην άκρη του ματιού για αρχή. Αυτό θα σας βοηθήσει ακόμη και αν είναι ένα καθοδικό μάτι να το ανεβάσετε πιο ψηλά. Δεν το βγάζω ακόμα προς τα έξω. Παίρνω ένα πινέλο, το οποίο θα είναι είτε έτσι πλάγιο, είτε τελείως ευθεία που χρησιμοποιώ εγώ αυτό εδώ πέρα. Και αρχίζω και βγάζω κατά έξω με ανοιχτό μάτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, το με ανοιχτό μάτι. Γιατί αν το κάνετε με κλειστό, μετά θα ανοίξετε το μάτι και το eyeliner θα είναι κάτω, χαμηλά. Εμείς δεν θέλουμε αυτό το πράγμα. Και κάνω πολύ προσεκτικό σβήσιμο προς τα μπροστά, έτσι ώστε σε όλο το επίπεδο να έχει το ίδιο σβήσιμο το μολύβι μας. Ορίστε, τόσο απλά. Πάμε να κάνουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Αφού σχηματίσαμε και στα δυο μας μάτια αυτήν εδώ τη γραμμή, τώρα θέλω να πάρω, θα κοιτάξω ανάλογα τις πλευρές που θέλω να κάνω την εσωτερική πλευρά εδώ του ματιού. Οπότε κοιτάω ευθεία. Στην ουσία γιατί θέλω, ναι μεν, να κάνει
να συνεχίζει το eyeliner, αλλά το θέλω από την εσωτερική πλευρά, σαν να ξεγελάμε το μάτι τώρα. Και στην πορεία θα βάψω και όλο το μάτι από τη μέσα πλευρά. Και με το ίδιο πινελάκι που έκανα πριν, λίγο θα κάνω λίγο πιο αχνή την εικόνα του μαύρου. Ωραία, έχω φτάσει σε αυτό το τέλειο επίπεδο. Μπορείς να το αφήσεις και έτσι και να πεις εγώ βγαίνω και έτσι έξω και μένει σίγουρα. Είναι πιστοποιημένο. Θα πάρω μια από τις ωραιότερες παλέτες την οποία θα κάνουμε και review σήμερα μαζί. Είναι η Dior Backstage, η συγκεκριμένη είναι η Neutral Amber Neutral 3. Έχει αυτές τις υπέροχες αποχρώσεις εδώ μέσα. Και θα ξεκινήσω με το πιο σκούρο καφέ που είναι αυτό εδώ πέρα και θα πατήσω επιτόπου πάνω στο eyeliner που έχω δημιουργήσει με ένα τελείως ίσιο πινέλο. Άρα παίρνω την απόχρωση Smoky Brown και πατάω στην άκρη της γραμμής που έχω φτιάξει. Δεν το βγάζω μέχρι πολύ έξω για να μπορέσω να κάνω το σβήσιμο μετά. Αμέσως μετά θα πάρω ένα λίγο πιο fluffy πινελάκι, είναι λίγο pressed βέβαια, και θα συνεχίσω με την επόμενη απόχρωση που είναι αυτή εδώ. Και λέγεται Sculpting Powder. Τώρα αρχίζω και την ανεβάζω λίγο κατά πάνω τη σκιά, για να αρχίσει να κάνει ένα σβήσιμο. Εντάξει παιδιά, γράφουν υπέροχα αυτές τις σκιές. Υπέροχα. Αξίζει full τα λεφτά της αυτή η παλέτα, πραγματικά. Τώρα αυτήν τη βγάζω ελάχιστα προς τα έξω, αλλά κυρίως την ανεβάζω κατά πάνω. Και για να το γλυκάνουμε λίγο, θα πάρω και από αυτήν την κοκκινοπή λίγο απόχρωση, η οποία είναι η Brick. Με ένα έτσι blending brush, απλά λίγο σφιχτό είναι αυτό το συγκεκριμένο. Στην ουσία σας δείχνω μια γενική εικόνα πώς μπορείτε να κάνετε αυτό το μακιγιάζ. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που έκανα της κοπέλας. Απλά είναι με διαφορετικά χρώματα. Παρ' όλα αυτά είναι ίδια η τεχνική αυτό. Τώρα ανεβαίνω και λίγο στο ωστό έτσι ώστε να το ζεστάνω εδώ πέρα. Για να μην έχει τελειώματα. Που άλλαξε όλο το μάτι, έτσι. Δείτε το πριν και το μετά. Και μόνο με το ζέσταμα, με λίγο πιο κοκκινοπό χρώμα δηλαδή, έχει αλλάξει όλο. Πιστεύω πως αν έχεις αυτή την παλέτα στη συλλογή σου, δεν χρειάζεται να έχεις κάποια άλλη παλέτα. Πάμε λίγο να φωτίσουμε την εσωτερική γωνία και θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την απόχρωση που είναι η Orange Shimmer. Η απόδοση ξεπερνά κάθε φαντασία και επειδή δεν αντέχω εγώ, θα χρησιμοποιήσω και αυτό που είναι το highlighting. Και θα βάλω και λίγο highlighting μπροστά στην εσωτερική γωνία. Και νομίζω κάπου εδώ τελειώσαμε με τα μάτια, έχουμε να βάλουμε λίγο μάσκαρα και τέτοια, αλλά αυτά τα βάζω μετά το make-up. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε στη βάση, στην οποία θα ξεκινήσω με το face Studio. Φυσάει πάρα πολύ, αυτό είναι που ακούγεται, μην νομίζετε ότι είναι κάτι άλλο. Θα σκάσω αλλιώς να κλείσω την πόρτα. Θα χρησιμοποιήσω την Face Studio Chrome. Αυτό το συγκεκριμένο είναι ένα jelly highlighter. Είναι το Metallic Rose αυτό που θα σας δείξω εγώ τώρα. Αν μπορέσω να το ανοίξω βέβαια. Και θα το τοποθετήσω σε ολόκληρο το πρόσωπό μου. Μπορείς να το βάλεις και τοπικά σαν highlighter, αλλά εγώ θέλω να το βάλω έτσι σαν wow. Σε όλο το πρόσωπο. Απληκτικό. Γεια σου ρε Maybelline. Για το βάζεις πιο πολύ στα σημεία που θες να τονίσεις. Π.χ. στα ζυγωματικά εδώ πάνω που βάζουμε highlighter. Και την άλλη. Στην άκρη της μύτης. Πάνω από τα χείλια. Στο βερ. Και λίγο εδώ στο μέτωπο. Και μετά από αυτό λέει δεν χρειάζεται να φορέσεις make-up. Γιατί να φορέσεις make-up εξάλλου. Όχι, είναι τέλειο, τέλειο.
Μπράβο. Λοιπόν, δεν θα χρησιμοποιήσω ένα πολύ καλυπτικό make-up. Θα βάλω το Face and Body της MAC, το οποίο είναι το N2 η δικιά μου απόχρωση. Είμαι, δεν είμαι μαυρισμένη, γιατί το πρόσωπο μου δεν μαυρίζει ποτέ. Λοιπόν, όσον αφορά το Face and Body, επειδή δεν ξέρω αν έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό, είναι ένα make-up το οποίο είναι πολύ ωραίο, δεν έχει καθόλου κάλυψη. Αν είστε λιπαρές ή αν υδρώνετε, καλύτερα μην το χρησιμοποιήσετε. Είναι για πολύ λίες επιδερμίδες και επιδερμίδες που γενικά δεν έχουν πρόβλημα με ακμή, σημάδια ή κάτι τέτοιο, αλλά σου δίνει μια πολύ φυσική κάλυψη. Αυτό είναι το ωραίο. Αλλά αν υδρώνεις και τέτοιο, φεύγει γενικά, δεν είναι πολύ σταθερό make-up. Είναι ωραίο για μίξεις με άλλο make-up, ένα πιο matte, πιο σταθερό, για να το κάνεις λίγο πιο υδατό. Υδαρό είναι το σωστό. Εγκεφαλικό. Που τοποθέτησα σε όλο μου το πρόσωπο το make-up, βλέπετε και πώς γυαλίζει. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα concealer. Θα χρησιμοποιήσω της Maybelline το Instant Anti-Age Concealer. Τώρα αυτή είναι η απόχρωση 3 Fair. Είναι μια αρκετά ανοιχτή απόχρωση, η αλήθεια είναι. Τη χρησιμοποιήσω και χειμώνα. Αλλά για κάποιο λόγο χάθηκε ένα πολύ αγαπημένο μου concealer, το οποίο ήταν στην ιδανική απόχρωση. Δεν το βρίσκω πουθενά. Δεν ξέρω που μπορεί να έχει πάει. Και με αυτό εδώ το πινελάκι, το οποίο είναι από Nancy, είναι το Large Shader. Με βοηθάει πάρα πολύ, έτσι ώστε να απλώνω ωραία το concealer μου και να μπαίνω σε κάποια σημεία όπως εδώ, ας πούμε. Για να κάνω τις διορθώσεις μου. Τέλεια, θα προσθέσω λίγο πουδρίτσα κάτω από τα μάτια μου μόνο, σε εκείνη την περιοχή. Θα χρησιμοποιήσω από Maybelline την Face Studio Setting Powder. Πάρω ελάχιστη ποσότητα με το πινέλο από Nancy. Είναι αυτό κανονικά για blush, αλλά εμένα μου φαίνεται τεράστιο για ρούζ, οπότε βάζω πούδρα με αυτό. Συνεχίσω με κάτι που έχω πάρει τελευταία και το χρησιμοποιώ όλο το καλοκαίρι. Είναι το Metal Potion, η απόχρωση Copper, ή όπως διαβάζετε αυτό. Είναι από Wycon, κάνει μόλις 8 ευρώ και θα δείτε τώρα, δεν θα πω πολλά, τη γυαλάδα του. Εγώ το χρησιμοποιώ για ρούζ, αντί για ρούζ. Δηλαδή όλο το καλοκαίρι φορούσα μόνο αυτό, χωρίς make-up, χωρίς τίποτα. Μια χαρά. Χαμογελάω και το βάζω αρκετά ψηλά. Γενικά όλα έχουν ανέβει λίγο πιο ψηλά, οπότε όταν κάνουμε eyeliner ή τέτοια, πλέον γενικά η εποχή είναι όλα λίγο πιο ψηλά βέβαια. Δεν είναι ότι λόγω μόνο του eyeliner γίνεται αυτό. Δες εδώ πως γυαλίζει. Είναι ό,τι καλύτερο. Πλησιάζει τρομακτικά όμως, τρομακτικά, της Charlotte Tilbury. Πλησιάζει τρομακτικά όμως, τρομακτικά, της Charlotte Tilbury το ρούζ. Το Pingas. Το οποίο είναι ένα πολύ πιο ακριβό ρούζ, δεν κάνει 8 ευρώ. Είναι πολύ πιο ακριβό, εντάξει, οκ. Okay. Έχει διαφορετική απόχρωση βασικά. Αλλά η γυαλάδα μοιάζει πάρα πολύ. Τώρα, highlighter δεν χρειάζεται να βάλεις μετά από αυτό, νομίζω. Ούτε υπερβολικό contouring θα κάνω σήμερα. Θα χρησιμοποιήσω μόνο το Mineralize από MAC. Είναι το Global Glow. Το οποίο και θα σχηματίσω απλά τα ζυγωματικά μου. Μικρύνω λίγο τη μυτούλα μου εδώ. Στην ουσία ένα contouring, αλλά πολύ πιο ήπιο κάνουμε με αυτό. Θέλουμε μια πολύ φυσική βάση. Γι' αυτό κιόλας χρησιμοποίησα αυτό το make-up.
Το μόνο που θα κάνω είναι λίγο να χτενίσω τα φρύδια μου προς τα πάνω. Εδώ τρίχεσα τα πινέλα, χαμός. Έτσι ώστε να τους δώσω μια ανωδική πορεία. Μπορείτε να το κάνετε και με ένα σαπουνάκι επίσης. Γενικά να ξέρετε, οποιοδήποτε σαπούνι γλυκερίνης μπορεί να σας κάνει τα φρύδια να στέκονται κατά πάνω. Οποιοδήποτε, δεν χρειάζεται να είναι ένα συγκεκριμένο. Εγώ βέβαια έχω το Shop Brow. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση συνεχίζω με την Last Sensational Mascara Primer. Είναι το primer της Maybelline, έτσι ώστε οι βλεφαρίδες σου να είναι λίγο πιο ανορθωμένες. Και θα συνεχίσω με τις ίδιες οικογένειες, την Last Sensation Mascara αυτή τη φορά. Στο κάτω βλέφαρο δεν θα βάλω μάσκαρα σε αυτό το μακιγιάζ, γιατί δίνει έτσι λίγο πιο γατήσιο το βλέμμα όταν δεν φοράμε μάσκαρα στο κάτω βλέφαρο. Εδώ κάπου λερώθηκα. Τέλεια. Το μόνο που μας έχει μείνει τώρα είναι να βάλουμε ένα κραγιόν. Λόγω του ότι πλέον φοράμε μάσκες, θα επιλέξω ένα ματ κραγιόν. Γενικά μπορείτε να μην βάλετε και καθόλου λόγω του ότι δεν φαίνεται. Θα χρησιμοποιήσω το Color Sensational. Είναι η απόχρωση 40 Magnetic Move. Λοιπόν, και θα κάνω ένα περίγραμμα στα χείλη μου. Και στο εσωτερικό θα προσθέσω τη Kylie Jenner, το Velvet Liquid Lipstick, και είναι η απόχρωση Commando. Τέλος, θα κλείσω φυσικά με το Glass Spray από Maybelline. Έχει και τέλειο ψεκαστήρι αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν το μακιγιάζ μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε και να ανεβάζω κάθε Κυριακή βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Και μέχρι την επόμενη Κυριακή, φιλάκια πολλά!